Είμαι ο Λευτέρης Χαρίτος και τώρα με τον κορονοϊό αποφάσισα να αρχίσω να τηλεφωνώ σε φίλους και γνωστούς και να μιλάω μαζί τους για το πώς το αντιμετωπίζουν όλο αυτό. Τους παίρνω τηλέφωνο και μιλάμε για 10 λεπτά, όχι παραπάνω και όχι λιγότερο. Ένα podcast για το πώς βιώνουμε την καραντίνα. Έχουμε περάσει τόσα και αυτό θα περάσει. Security doors sealed. Sector retains in quarantine. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, τι κάνεις? Καλησπέρα, τι κάνω? Εξόριστος εντός. Τελευταία φορά βρεθήκαμε στο Φίλιον όπου εγώ ήμουν μισοκοιμισμένος από την κούραση και εσύ ήρθες να πιείς καφέ, να φας, να δεις φίλους. Πολύ πιο ξεκούρασα από μένα, ναι. Αυτή είναι η ζωή, καταλαβαίνεις, εκεί στα καφέ έξω στους δρόμους. Τι να κάνουμε τώρα? Δεν έχω σχέση με ανθρώπους που κάθεται σπίτι. Δεν υπήρξε ποτέ σπιτόγατος. Δηλαδή, αν ήμουν προτεστάντη στη Βόρειο Σκανδιναβία, σίγουρα θα μου ήταν πολύ οικείο το να μένω σπίτι, να είμαι εσωστρεφής, είτε λόγω κλίματος, είτε λόγω συνθήκων, ή δεν ξέρω τι άλλο. Οπότε θα αντιμετώπιζα και τελείως διαφορετικά την πανδημία. Δεν θα χρειάζονταν δηλαδή να μου πει κάποιος τι να κάνω ή να γίνει ψυχαναγκαστικό όπως έχει γίνει στη Μεσόγειο, γιατί η Μεσόγειος έχει άλλους ρυθμούς και άλλα χούλια, όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά. Οπότε αναγκάζομαι να είμαι αυτό το πράγμα, το οποίο και μόνο που τα ακούω, αυτό το μένουμε σπίτι δηλαδή, με ενοχλεί τρομερά. Και το βλέπω συνεχώς, κάθε τρεις και λίγο, γιατί αναγκαστικά βλέπω τηλεόραση που είχα να δω χρόνια. Τι άλλο να κάνεις, διαβάζω και βλέπω τηλεόραση και κάθε τρεις και λίγο επανέρχεται, μένουμε σπίτι. Και εμφανίζεται και κάποιος ο οποίος προσπαθεί να σε πείσει να μείνουμε σπίτι και ότι είναι καλό και να μείνουμε σπίτι και να μείνουμε σπίτι. Εντάξει, δεν πεδώσαμε, το καταλάβαμε παιδιά, εντάξει. Αισθανόμαι υπέροχα, γιατί αλήθεια είσαι ο πρώτος άνθρωπος από όλους αυτούς που συνομιλώ εδώ και ένα μήνα που μου λέει αυτό το πράγμα. Διαβάζεις, τι διαβάζεις? Ας ξεκινήσουμε τα απλά. Έχω καταφέρει και έχω διαβάσει, ας πούμε, πώς το λέμε, Honoré de Balzac, την Modeste Mignon. Έχω διαβάσει ένα Bruce Chatwin, Τι γυρεύω εδώ. Την αληθινή ζωή του Sebastian Knight από τον Nabokov, γιατί σχέσεται με τον αδελφό του. Έχω διαβάσει ξανά το Κουτσό του Χούλιο Κορτάσαρ και τώρα είμαι στο Κουαρτέτο του Χάρλεμ του James Baldwin από τις εκδόσεις Πόλης. Ωραία, μια χαρά. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με το διάβασμα. Μιλάω με κάτι φίλες οι οποίες μου λένε δεν μπορώ να συγκεντρωθώ, και, γιατί και αυτές διαβάζανε. Η μία στην Έγινα, η άλλη δεν ξέρω πού. Όχι, μου λέει δεν γίνεται, γιατί το μυαλό μου είναι συνεχώς τι μας συνέβη. Δεν μπορώ να ξεκολλήσω από αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνω και αυτές, αλλά εγώ παρόλα αυτά, παρά το γεγονός ότι πάσχω από προθυμία ολοκλήρωσης και αδυναμία αφοσίωσης, όμως δεν ξέρω πώς θα καταφέρει, ίσως η πειθαρχία να έχει σχέση με την τέχνη, ποιος ξέρει. Γιατί είμαι ένας άνθρωπος που ρέπω, ξέρεις, προς τον κοσμοπολιτισμό, τη φιλιδονία, ένα μικρό άγγιγμα πολυτέλειας και συνεχώς συναντάω εμπόδια. Τη μια είναι το κάψιμο της Αθήνας, την άλλη είναι το AIDS και η υπατήτηδα. Διάνει νέο συνοστισμός των απεργιών στο κέντρο της πόλης. Τώρα ο κορονοϊός. Δηλαδή δεν σε αφήνουν να γιάσεις με τίποτα. Δεν καταλαβαίνεις ότι είναι κάτι πιο σοβαρό, ας πούμε, το υπόλοιπα το αντιμετωπίσεις προσωπικά σαν άλλη μια δυσκολία να βγω από το σπίτι μου? Ναι, εγώ το άμα αρχίσω και το αντιμετωπίζω ότι μια πανδημία που ξέφυγε από κάποιο εργαστήριο ή που δεν ξέρω τι κτλ. Δεν πάει πολύ μακριά, γιατί αλλιώς οδηγείσαι στην κατάθλιψη, δεν απέχει και πολύ από τη μελαγχολική διάθεση που μας διέπει όλους αυτή την περίοδο. Αλλά άμα είσαι κοινωνικός άνθρωπος και σου αρέσουν τα καφέ, τα ρεστοράν, τα ξενοδοχεία, τα ταξίδια, οι βιτρίνες, το φλερ, το σινεμά, πού να. Δεν γίνεται, καταλαβαίνεις. Δεν φοβάσαι καθόλου? Α, όχι, αυτό δεν με απασχολεί, για να είμαι ειλικρινής. Ίσως να έχει να κάνει με το γεγονός ότι άμα έχει ζήσει μια ζωή, κατά τη γνώμη μου πάντα φυσικά, αρκετά συναρπαστική. Τώρα εντάξει, τι να τύχει δηλαδή, τόσο πολύ πια. Είσαι πολεμιστής. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ασχηθεί να είναι πολεμιστές και είναι στρατιωτικοί, είναι του πολέμου. Και σου λέει, εγώ είμαι έτσι καλώς σε μια πρώτη γραμμή. Εγώ ήμουν πάντα, ας πούμε, στα μετόπιστεν με τα γυναικόπαιδα, με την απαλή δράση και την ήρεμη δύναμη, ας πούμε, που είναι για μένα αυτός είναι ο ιδανικός χώρος, ας πούμε. Το να κλειστώ στο σπίτι είναι ανυπόφορο, είναι ένας ψυχαναγκασμός, ας πούμε. Και δεν μπορώ να βρω αρετές αυτό και να το εξυμνήσω.
Θα μου πεις, ναι, αλλά είναι για περιφυλακή. Έλα μωρέ τώρα, αυτά είναι για τις μετανοούσες Μαγδαληνές τώρα. Εγώ δεν είμαι άμυαλος εξεγερμένος, ούτε καμιά ελληναρία της οπαδοποίησης και της κθόας, ξέρω εγώ, πότε να πω ότι είναι ευκαιρία να ξεφύγουμε από την Αγγέλη και τον Τζαμπουκά. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Η ζωή μας δεν έχει σχέση με αυτά, με τέτοιες χοντράδες, ας πούμε, και αυτά που σε αφήνουν άφωνο για το αδιανόητο που συμβαίνει. Είμαστε άνθρωποι της πειθαρχίας και του μέτρου, ας πούμε. Και ίσως αυτό σου λέω να οφείλεται εξαιτίας του ότι έχουμε να κάνουμε με την τέχνη. Ας πούμε, ο χορός, το θέατρο, το γράψιμο και όλα αυτά τα πράγματα που θέλουν. Μια πειθαρχία και ένα μέτρο. Οπότε το έχω αυτό. Δεν, απλώς θα ήθελα πιο πολύ, ας πούμε, σόρτα φέρτα και βόλτες. Κατάλαβε, το οποίο δεν γίνεται, το καταλαβαίνω. Ας πούμε. Εάν υποτεθεί ότι είμαστε μια κοινωνία που ακούει περισσότερο, θα προτιμούσες να είναι τα πάντα ανοιχτά και απλά να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί εμείς, θα λειτουργούσε, πιστεύεις? Αυτό θα μ' άρεσε πάρα πολύ. Ξέρεις γιατί? Γιατί, ας πούμε, δείχνει ότι είσαι υπεύθυνος για τις πράξεις σου, ξέρεις να υπολογίζεις το διπλανό, ξέρεις να παίρνεις τα μέτρα της προφύλαξης, όπως κάναμε και με το AIDS και με ένα σωρό άλλα πράγματα. Δηλαδή, εντάξει. Και δεν θα είχε καταβαραθρωθεί και η οικονομία. Διότι εντάξει, είναι να προβλέψεις, και είναι πολύ καλό αυτό που τα κατάφερε, ας πούμε, η Ελλάδα και ποιος θα το έλεγε και τα λοιπά. Μπορεί και η γειτονική Ιταλία να μας έδωσε το παράδειγμα ότι παιδιά μαζευτείτε και τα λοιπά, και υπήρξαν σόφρονες εδώ. Αυτό μπορεί να τους το έχει σφυρίξει ο Κινέζος από πριν σε αυτή, ότι κοιτάξτε γιατί πάμε αυτό και αυτό και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά όπως και να έχει το θέμα, είναι καλό από τη μια μεριά το ότι συνέβη αυτό, αλλά θα μ' άρεσε αυτό που λες, μια κοινωνία η οποία είναι υπεύθυνη, ξέρει ακριβώς όπως έγινε στη Βόρεια, ας πούμε, στη Σκανδιναβία, που πήρανε την υπόθεση στα χέρια τους. Δεν χρειάστηκαν ούτε νόμοι ούτε αυτά. Λειτουργούσαν όλα με μέτρο, γιατί έτσι κι αλλιώς εκεί δεν υπάρχει περίπτωση να βγεις στον δρόμο και να έχεις συνοστισμό ή να πας σε ένα σούπερ μάρκετ και να μην μπορείς να προηγείται ολόκληρη τη γουρά, ας πούμε, γιατί έχουν αδειάσει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Έχουν ένα μέτρο. Μ' αρέσει εμένα. Είναι προτεσταντικό, θα μου πεις. Τι σχέση έχει με τη Μεσόγειο? Όχι, δεν θα πω τίποτα τέτοιο. Τίποτα τέτοιο. Ναι, νομίζω είναι μια άλλη κοινωνία. Δεν ξέρω. Δεν σε σοκάρει παρόλα αυτά αυτό που εχθές άκουσες, με 2.000 άνθρωποι πεθάνανε στην Αμερική σε μία μέρα. 800 στην Ιταλία. Ναι, καλά, αυτό είναι. Εκεί πια είναι τελείως αλλού. Αυτά δεν με σοκάρουν. Δηλαδή, εντάξει. Πώς να σου πω, πρέπει να συρρυκνωθεί ο πληθυσμός του πλανήτη, διότι δεν υπάρχει κανένα σύστημα που να μπορεί να αντέξει τόσο πολλά. Πολλούς ανθρώπους, είτε είναι ασφάλεια αυτό, είτε είναι σύστημα υγείας, είτε οτιδήποτε είναι. Δεν αντέχει κανένας. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Νομίζω πάντως η Ελλάδα θα καταφέρει να ωφεληθεί αυτό το καλοκαίρι, διότι είναι η μόνη με τα λιγότερα κρούσματα. Και τώρα που να είναι, το καλοκαίρι είναι ήδη εδώ, τώρα με αυτές τις μέρες που κάνει τώρα τη λιακάδα, το καταλαβαίνει, το βλέπει κανείς αυτό, ας πούμε. Ότι ναι, το νιώθει. Βέβαια το πρόβλημα είναι ποιοι θα έρθουν στα υπέροχα νησιά κτλ. Θα είναι ασφαλής, θα είναι υγιής, θα είναι... Αυτό είναι ένα θέμα. Αλλά πάντως, εκ των πραγμάτων, αυτή τη στιγμή η μόνη χώρα που δεν έχει υποστεί αυτή την πανολεθρία, που έχει υποστεί η Ιταλία, ξέρω, η Ισπανία, το Λονδίνο, η Νέα Υόρκη τώρα κτλ. Και η Αμερική, εντάξει, νομίζω ότι... Είμαστε εμείς. Ναι. Θα αλλάξουμε από αυτό όλο, εσύ θα αλλάξεις, πιστεύεις, σε κάτι? Δεν νομίζω. Ή θα μείνεις ο ίδιος? Με μεγαλύτερη λύσα θα ξαναγυρίζω στις προηγούμενες ασχολίες μου. Εγώ τουλάχιστον δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κανένας. Αυτά τα ακούω λίγο βερεσέ, ότι κλείμαστε μέσα και είναι ευκαιρία. Ναι, το είδα και από την κρίση. Πόσο κλειστήκατε μέσα και πόσο σας άλλαξε η κρίση και πόσο γίνατε. Αυτά κρατάνε για ένα-δύο μέρες, λες. Και όμως κάτι έχει αλλάξει. Έχουν γίνει πιο ευγενικοί. Μου παραχώρησε τη θέση στο σανσέρι, δεν ξέρω τι. Και μετά ξαναρχίζεται στον ίδιο κανιβαλισμό και στην ίδια τσούμπαλη συμπεριφορά. Δεν νομίζω. Είμαστε πάρα πολύ πάνω στον πλανήτη και δεν προλαβαίνουν να εκπολιτιστούν όλοι, κατάλαβες. Υπάρχει πάντα μια ερώτηση που κάνω που με σένα έχει τρομερό νόημα. Θέλω να πεις το πρώτο πράγμα που θα κάνεις όταν θα βγεις έξω, δηλαδή που μας επιτρέπουν και βγαίνεις έξω. Τι θα κάνεις? Βόλτες, στο καφέ, τηλεφώνημα σε κάποιες φίλες είσαι τώρα για αυτό, να πάμε κανένα σινεμά. Ας πούμε κάτι που μου έχει λείψει εμένα, το σινεμά. Εγώ πάω σινεμά. Αχ, το σινεμά. Δεν μ' αρέσει αυτό το κάθομαι σπίτι και μπορώ και τα κάνω όλα με την τεχνολογία, με τις τράπεζες. Δεν θέλω να γίνω πολυεργαλείο. Μ' αρέσει να βγαίνω στην ουρά, να στείνομαι, να έχω ανθρώπινη επαφή με τους ανθρώπους. Ποιος προηγείται, ποιος έπεται κτλ. Μ' αρέσουν εμένα αυτά. Από ό,τι ακούγεται πάντως στο σινεμά, θα κάτσεις δίπλα σε κάποιον άλλον. Δεν θα πεις, όχι, μην κολλήσω. Όχι. Θα κάτσεις αναγκαστικά. Άμα δείξεις, θα αλλάξεις θέση. Κάτω και στο μετρό. Όταν έπαιρνα το μετρό, γιατί τώρα πια έχω καιρό να είναι τις εκπομπές μου, τις γράφω εδώ. Έρχεται ένας συνάδελφος από το Λευκό, γράφω.
μουσικές κτλ. Κτλ. Θέλουν να με φυλάξουν από όλα αυτά τα πράγματα, ας πούμε, και είναι εδώ. Εμένα θα μ' άρεσε παρ' όλα αυτά να παίρνω ένα ταξί, να από το μετρό και να πηγαίνω να κάνω εκπομπή στον χώρο εργασίας, να βάζω τα ακουστικά αυτά. Είμαι άλλη χάρη. Νιώθεις ότι σου βγαίνει αλλιώς η εκπομπή τώρα που την κάνεις από εκεί? Είσαι άλλος? Ναι, γιατί δεν την ακούω βέβαια, δεν ξέρω πώς βγαίνει, αλλά μπορεί. Μπορεί να είναι έτσι όπως θα λες. Εδώ το γεγονός ότι μου φέρανε κάτι ακροατών έτσι, σχόλια που είναι όλα εξαιρετικά, τι είναι αυτά που λες και τα λοιπά. Ποιος ξέρει, φαίνεται ότι κάτι κάνει αυτό το πράγμα. Σου δίνει ένα άλλο τόνο, βγάζει μια άλλη πλευρά σου. Δεν το ξέρω, αλλά καλύτερα να μην το μάθω γιατί μπορεί να καφιέμαι μετά, μέχρι να το πάρω επάνω μου. Μπορεί και εσύ με τη σειρά σου να έχεις γίνει ακόμα πιο Κωνσταντίνος Τζούμος από ό,τι νόμιζες ότι ήσουν πριν. Ποτέ δεν ξέρεις. Ναι, ποτέ δεν ξέρεις. Για φαντάζομαι αυτό που λες που έχει γίνει. Κωνσταντίνο μου, καλή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά κι εσύ. Καλό υπόλοιπο καραντίνας που λέμε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Γεια και χαρά, γεια. Είμαι ο Λευτέρης Χαρίτος και αυτό ήταν το podcast «Η Καραντίνα». Ο καλύτερος τρόπος να με ακούτε είναι από το κινητό σας και είναι πολύ απλό. Μπείτε στο Play Store και κατεβάστε οποιαδήποτε δωρεάν εφαρμογή για podcast. Podcast Addict, Pocket Casts, Spotify. Μετά γράψτε pod.gr και θα βρείτε όλα μας τα podcast. Αν πάλι έχετε iPhone, το εικονίδιο για τα podcast είναι MOV και είναι ήδη εγκατεστημένο. Ψάξτε το και θα το βρείτε. Είναι MOV. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.